Να δούμε τι έχει γίνει λίγο με την υπόθεση της Eurovision. Ναι. Πάμε να δούμε και εκεί. Γιατί κερδίσανε οι Ιταλία. Ιταλοί, mm-hmm. κέρδισε ο Ιταλός εκεί ναι. και οι καταγγελίες λένε με τα πλάνα ότι έχει κάνει χρήση κοκαίνης. Mm-hmm. Και όχι μόνο αυτό. Υπήρχαν λέει και γκέι φιλιά, υπήρχαν η χρήση των ναρκωτικών αυτό που μένει το... τώρα να αποδειχτεί με την εξέταση αίματος που θα πρέπει να κάνουνε. Ναι, ναι. Να πούμε λοιπόν πώς έχει... Είναι το, αυτό το πλάνο που βλέπουμε. Από εκεί ξεκίνησε όλη η ιστορία. Πάμε να το δούμε παρακαλώ πολύ το πλάνο. Ναι. Βάτε γρήγορα φουλ την εικόνα να δούμε. Είναι εκεί που σκύβει. Ναι, είναι στο green room. Σκύβει. Και από την ώρα που, που φάνηκε αυτό το πλάνο, ξεκίνησαν όλοι να λένε ότι κάνει χρήση κοκαίνης. Η αλήθεια είναι frontman. Ότι δεν φτάνει το κεφάλι του στο τραπέζι. Ναι, ναι, ναι. Κρατάει κάτι στο χέρι του, καλαμάκι. Κάτι φαίνεται ότι κρατάει, δεν είναι πολύ ξεκάθαρη δεν εικόνα. Σαν κάτι, αλλά δεν είναι ξεκάθαρη, δεν είναι ξεκάθαρη εικόνα. Δεν είναι ξεκάθαρη. Το δικαιολόγησε βέβαια. Ναι, είπε, ο ίδιος είπε ότι ο διπλανός του είχε σπάσει ένα ποτήρι και ότι προσπαθούσε, έσκυψε γιατί προσπαθούσε να διώξει τα γυαλιά για να μην κοπεί κανείς. Καλά, τα γυαλιά με το κεφάλι κάτω το... Ότι έσκυψε, έσκυψε για να δει που ακριβώς είναι τα γυαλιά για να τα... γυαλιά, ναι. ας πούμε. Ναι. Αυτό ισχυρίστηκε τουλάχιστον. Τι να πείτε ρε παιδιά. Το θέμα είναι ότι και ο τραγουδιστής ο ίδιος, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ραδιοφωνική Επιτροπή έχουν βγάλει μια ανακοίνωση ότι με το που θα γυρίσει στην Ιταλία, ο ίδιος θέλησε να κάνει εκείνη τη στιγμή τεστ. Για το αν έχει πάρει ναρκωτικές ουσίες, επειδή δεν μπορούσε να γίνει εκείνη τη στιγμή. Όπως είπανε, με το που θα φτάσει στην Ιταλία, θα του γίνουν όλες οι εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν έκανε χρήση ναρκωτικών ή όχι. Μάλιστα. Και είναι για κάτι που το θέλει και ο ίδιος. Μάλιστα.